24 του μήνα την Κυριακή και ώρα 8.30 θα γίνει για 7η συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Χαλκιούς. Ένα φεστιβάλ που από πέρσι είχε ξεκινήσει να έχει έναν πλέον διεθνή χαρακτήρα, φέρνοντας για πρώτη φορά ένα χορευτικό από την Τουρκία, από την περιοχή της Αλικαρνασσού, και φέτος φέρνουμε για πρώτη φορά ένα χορευτικό από τη Βουλγαρία, από το Dimitrovgrad. Είναι μια δράση που την στηρίζουμε εδώ και χρόνια, έχει γίνει πλέον θεσμός, βλέπουμε ότι η απήχηση του κόσμου είναι μεγάλη, έρχεται ο κόσμος και μας βλέπει για πρώτη φορά σε μια πολιτιστική χορευτική εκδήλωση. Είδαμε πέρσι 1.500 θεατές με μια είσοδο ελεύθερη, ένας κόσμος που μπορεί να απολαύσει τα χορευτικά τα δικά μας, τα παιδιά τα δικά μας να χορεύουν χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδος, χορευτικά από άλλα σωματεία εκτός Ελλάδα, εκτός Χίου, όπως φέτος θα έχουμε το χορευτικό από τις σφαίρες του Εύρου, το Σύλλογο Αγία Σοφιά, και πλέον χορευτικά εξωτερικού. Αυτή είναι μια δράση που κινητοποιείται ο Σύλλογος και είναι μια δράση που θέλουμε να την κάνουμε θεσμό και κάθε χρόνο να φέρνουμε σε επαφή τον κόσμο, εδώ το χιακό κοινό, να έρχεται σε επαφή και πλέον με τον ξένο πολιτισμό και την ξένη κουλτούρα και τις ξένες παραδόσεις. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, τι ξένα συγκροτήματα? Αυτή τη στιγμή, φέτος, λόγω έχουμε χορευτικό από τη Βουλγαρία, το σας ανέφερα. Θα μας παρουσιάσουν. Η Βουλγαρία έχει παράδοση στους χορούς. Έχει παράδοση στους χορούς και να πούμε κιόλας ότι εξού είναι και ο τίτλος του φεστιβάλ μας, Όταν ο χορός ενώνει. Ότι λέμε όταν ο χορός ενώνει, δεν εννοούμε απλά μέσα από την ευθυμία των καταστάσεων, μέσα από τις χαρές, μαζευόμαστε όλοι μαζί και απλά χορεύουμε. Είναι μια ευκαιρία να βλέπουμε πόσα κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία έχουμε μεταξύ μας, λαοί έχουν στοιχεία κοινά, λαογραφικά. Αυτό αφορά και τις χορευτικές και τους χορούς μας, αφορά και την ενδυματολογική παρουσία, αφορά και τη μουσική. Θα δούμε φέτος τη Βουλγαρία, που ξέρουμε συνορεύει με την Ελλάδα και από πλευράς Μακεδονίας και από πλευράς Θράκης, θα δούμε κοινά ακούσματα, παρόμοιους χορούς, κάποιες ονομασίες κοινές, κάποιοι βηματισμοί παρόμοιοι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν υπάρξει με την πάροδο των χρόνων και με την ανταλλαγή που γίνονται, έτσι. Και η Ελλάδα αλλιώς ήταν η έκτασή της τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα συνοθήλευμα και μία επιρροή στις δύο αυτές χώρες και θα έχουμε αυτή την ευκαιρία φέτος να το δούμε. Και αυτός είναι ο σκοπός πλέον του φεστιβάλ. Να κοιτάμε και να παρουσιάζουμε χώρες γύρω της Ελλάδος, που συνορεύουν με την Ελλάδα, που έχουν κοινά πολιτιστικά στοιχεία και να μπορούμε να έρθουμε και σε σύγκριση, έτσι, και σε μία έρευνα πλέον όσον αφορά το δικό μου κομμάτι, πώς έχουν γίνει αυτά τα πράγματα και να μπορεί ο κόσμος να το δει αυτό το πράγμα και να το ζήσει. Και πραγματικά το οικονομικό πώς το καλύπτουμε? Τι το οικονομικό? Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα για μας, αλλά παρόλο που τα τελευταία χρόνια όλο όσο πάμε και ανοιγόμαστε, παρόλα αυτά με την προσπάθεια του Συλλόγου συνολικά και με όλες τις δραστηριότητες του μπορούμε και τα φέρνουμε βόλτα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι, πώς να το πούμε, η βιτρίνα του χωριού αυτό το φεστιβάλ, πέρα από τις άλλες δραστηριότητες, τις οποίες τις βλέπει λίγος κόσμος ή μόνο στο χωριό, αυτό όμως το βλέπει όλη η Χίος και όχι μόνο. Οπότε δίνουμε μεγάλη βάση σε αυτό. Προσπαθούμε... Να ρωτήσω πόσο είναι το κόστος. Α, το κόστος υπολογίζουμε ότι θα είναι πάνω από 7.000 ευρώ. Εισιτήρια, πράγματα. Βέβαια, γιατί θα φιλοξενήσουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα. Εισιτήρια δεν έχουμε. Απλώς εμείς πληρώνουμε, εξυπηρετούμε μάλλον, φιλοξενούμε, να το πω καλύτερα, 55 άτομα εκτός Χίου. Για 2 με 3 μέρες. Όχι, εισιτήρια εννοώ, δεν έχω εδώ να αυτά, να καταλάβετε, όπως και εμείς στέλνουμε αποστολές έξω. Δηλαδή, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή και έρχονται από Βουλγαρία ή από Εύρο, στέλνουμε και εμείς αποστολές. Αναλαμβάνουμε εμείς τα δικά μας εισιτήρια μέχρι να πάμε εκεί πέρα και εκείνοι τα δικά τους μέχρι να έρθουν εδώ. Α, έχετε μόνο τη φιλοξενία, Έχουμε τη φιλοξενία εδώ πέρα. Όχι, και τη διαμονή. Αντίστοιχα και εκείνοι όταν πάμε εκεί πέρα. 7.000. Αυτά πώς θα βγουν, κύριε Πρωθυπουργέ? Αυτά πώς θα βγουν. Αυτά βγαίνουν. Είτε από συνδρομές των μελών του Συλλόγου, είτε από κάποιες δραστηριότητες που κάνουμε, όπως το πανηγύρι της Παναγιάς. Το οποίο κάθε χρόνο είναι το κορυφαίο πανηγύρι. Εκεί στα χορευτικά θα έχει καθόλου πανηγύρι ή θα είναι μόνο χορευτικά?
Κοιτάξτε, εκεί πέρα θα παρουσιάσουν πάνω στην πίστα, στο χώρο που θα χορέψουν τα χορευτικά. Από εκεί πέρα, κάθε χρόνο με το τέλος της εκδήλωσης, ο κόσμος καμιά φορά μπορεί να σηκωθεί και να χορέψει ή να παίξουν για λίγο ακόμη τη ορχήστρα. Θα έχει φαγητό, θα έχει ποτό κλπ. Κοιτάξτε, δεν έχουμε τραπέζια. Υπάρχουν μόνο καρέκλες. Α, ωραία. Ναι. Όσον αφορά το φεστιβάλ, είναι οργανωμένο για παρουσίαση χορευτικών. Για παρουσίαση, δεν είναι όχι για. Όχι τόσο για ένα πανηγύρι. Δεν είναι πανηγύρι. Ήθελα να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Να ενεργοποιούμε το χώρο εκεί που μας έχει παραχωρηθεί. Είναι μια παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων. Για να γίνει ένα πράγμα. Ένα θέατρο που διαμορφώνουμε να γίνει ως θέατρο και από εκεί πέρα κάνουμε την παρουσίαση. Κάτω υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτή την εκδήλωση πέρα από αυτά τα μέχρι τώρα είπατε. Ιδιαίτερο σε αυτή την εκδήλωση πέρα από το χαρακτήρα του διεθνούς, ότι έχουμε δηλαδή χορευτικό εκτός Ελλάδος, έχουμε και χορευτικό από τον Εύρο. Mm. Θα μας παρουσιάσουν τα θρακιώτικα ακούσματα. Στα πλαίσια αυτά βρήκαμε την ευκαιρία εμείς ως σύλλογος να παρουσιάσουμε για φέτος, για πρώτη χρονιά, τις περιοχές του Πόντου, τους χορούς του Πόντου, από τις περιοχές του Πόντου και τους χορούς της Κρήτης. Σε αυτή την ευκαιρία που μας δόθηκε ήταν ένα πρώτο κάλεσμα που έγιναν με τους μουσικούς και να το πούμε και αυτό, ότι η ορχήστρα μας είναι πιστή κάθε χρόνο, είναι το σχήμα του Παντελή Λίγκου που θα τον, συνοδεύουν 10 εξαίρετοι μουσικοί από όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε ποντιακή λύρα, από εδώ και όλα, Ζαπηχείο, Ποντιοπούλα, η Μαρία Ευθυμιάδου. Μαρία. Θα έχουμε κριτική λύρα και θα έχουμε επίσης και θρακιώτικη λύρα. Είναι τρία ιδιαίτερα ακούσματα, τα έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται εδώ μεμονωμένα. Φέτος για πρώτη φορά μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε και αυτό, να ενώσουμε τρεις διαφορετικές λύρες της Ελλάδος μουσικά. Σημαντικό. Ναι, είναι κάτι το όμορφο και νομίζω ότι ο κόσμος αξίζει να το παρακολουθήσει αυτό. Ευχαριστώ πολύ σας. Είστε καλά.